Πριν ξεκινήσουμε με το ΟΧ, θα ήθελα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα σχετικά με τον πρώτο γάμο. Ο οποίος έγινε το Σάββατο. Ναι. Στη Νέα Σμύρνη τον περιμέναμε, είχε προαναγγελθεί. Το Σάββατο, 12 η ώρα λοιπόν, το πρώτο ζευγάρι χρησιμοποίησε το καινούργιο νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο και την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Και ένα ζευγάρι το οποίο φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, ο Σταύρος ο Γαβριλίδης και ο Δημήτρης ο Ελευθυνιώτης. Και από τις πρώτες αναγγελίες κιόλας γάμου που βγήκαν. Ήταν η πρώτη αναγγελία που είδαμε σε εφημερίδα με αμέσως μετά νομοσχεδίου. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Αναγνωστόπουλο, αντιδήμαρχος Νέας Σμύρνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για πείτε μας πώς ήταν, πώς πήγανε τα πράγματα. Τα πράγματα πήγανε όπως τα περιμέναμε. Ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν η ίδια διαδικασία που ακολουθείται σε όλους τους πολιτικούς γάμους. Προσήλθε το ζευγάρι. Εμείς κάναμε το καλωσόρισμα, μια εισαγωγή που κάνουμε πάντα. Έγινε η ανάγνωση του πολιτικού όρκου και μετά προχωρήσαμε στις υπογραφές ώστε να αποκτήσει και νομική υπόσταση η σύνδεση των δύο ανθρώπων. Υπάρχουν και τρία παιδιά στο συγκεκριμένο ζευγάρι, σωστά? Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε, γνωρίζουμε ότι στο συγκεκριμένο ζευγάρι, καθώς έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στην εκπομπή μας, υπάρχουν τρία παιδιά. Και επειδή νομίζω είναι και δημότες της Νέας Σμύρνης, άρα είστε αρμόδιοι και για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας αυτής, της νέας οικογένειας. Θέλω να μας πείτε λίγο πρακτικά, τώρα αυτομάτως τα παιδιά μπαίνουν στο κοινό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αυτών των δύο συζύγων? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα υπηρεσιακό θέμα, οι υπηρεσίες μας είναι έτοιμες να το αντιμετωπίσουν. Φαντάζομαι ότι θα ανοιχθεί κάποια κοινή οικογενειακή μερίδα, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα μέλη της οικογένειας πλέον. Άρα είναι κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι, αυτό γίνεται στη. Καταρχάς, ο γάμος πρέπει να έχει τελεστεί, πρέπει να δηλωθεί ξανά στην υπηρεσία μας, να έρθουν δηλαδή ένας εκ των δύο κυρίων και να τον δηλώσει με το αντίγραφο που έχουν λάβει από τις υπηρεσίες μας την ημέρα του γάμου, ώστε να δηλωθεί κανονικά ο γάμος στο ληξιαρχείο μας. Άρα και να εκδώσετε τη ληξιαρχική πράξη γάμου, η οποία θα είναι και η πρώτη ληξιαρχική πράξη γάμου στη χώρα, έτσι, έχει και ιστορικό υπόβαθρο. Κοιτάξτε, εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη είμαστε πάντα πρωτοπόροι, υποδεχόμαστε όλες τις θετικές κοινωνικές αλλαγές με χαρά και θεωρούμε ότι θα είναι κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ανοιχτός γάμος, κύριε Αναγνωστόπουλο, γιατί συνηθίζεται και στους πολιτικούς γάμους έτσι, να έχει λίγο παραπάνω κόσμο και αν υπήρξε και ιδιαίτερη συγκίνηση στο ζευγάρι. Ήτανε οι δύο κύριοι, είχαν καλέσει ανθρώπους από το στενό της οικογενειακό περιβάλλον και φίλους τους. Αυτή ήταν η επιθυμία τους, την οποία απολύτως και τη σεβαστήκαμε. Και αυτό ήταν ένας περιορισμένος αριθμός ανθρώπων. Όπως οι πολιτικοί γάμοι συνήθως δεν έχουν πάρα πολύ κόσμο, έτσι και αυτό. Ναι. Και ούτε κάποια ιδιαίτερη συγκίνηση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν στο προγραμματισμό, στο δικό σας, ως αντιδήμαρχος, αναμένονται και άλλοι γάμοι? Επίσημα δεν έχει εκφραστεί κάποιο ενδιαφέρον. Έχουμε δεχτεί κάποιες προθέσεις που μπορεί κάποιοι δημότερες μας να θέλουν, πληροφοριακά δηλαδή. Αλλά επίσημα δεν έχει καταθέσει κάποιος αίτηση για τέλεση άλλου γάμου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Πέρασε στην ιστορία λοιπόν αυτό. 2024 γράφει η ιστορία και από εδώ και πέρα νομίζω ότι δεν θα έχει νόημα να το λέμε ότι «Α, κοίτα, έγινε αυτό». Δεν θα έχει, θα έχουν νόημα πρακτικά θέματα όπως αυτό που ρωτήσαμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Σχετικά με τα παιδιά. Σχετικά με τα παιδιά, σχετικά με παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, διότι μάθαμε και πρόσφατα ότι στο ειδικό ληξιαρχείο, που το ειδικό ληξιαρχείο καταγράφει ό,τι γίνεται από Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή, παντρευτώ εγώ σε μια χώρα του εξωτερικού, πρέπει να πάω στο ειδικό ληξιαρχείο. Πήγαν πρόσφατα και καταχωρήσαν το πρώτο παιδί που έχει γεννηθεί από ομόφυλο ζευγάρι στο εξωτερικό. Και έγινε, βγήκε και εκεί λοιπόν η πρώτη ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού. Μένει λοιπόν να δούμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό και πλέον αναγνωρίζεται και αυτός ο γάμος εδώ πέρα τι θα γίνει, πώς θα τους καταχωρεί το ειδικό ληξιαρχείο. Έχει κάποια πρακτικά θέματα που αφορούν τις ζωές και προεκτάσεις της ζωής πολλών ανθρώπων και παιδιών. Να δούμε πώς ακριβώς θα βρουν πρακτική εφαρμογή, γιατί σε κάποια
θεωρώ ότι θα υπάρξουν και κάποια θεματάκια όπου θα κληθεί πάλι το κράτος έτσι να δώσει. Έστω να δουλεύει το σύστημα δηλαδή. Ακριβώς. Να δώσει με μια κίνηση βοήθειά τους. Ακριβώς. Πάντως βλέπουμε ότι όντως αφορά μια. Δηλαδή ποσοστιαία. Είναι ο πρώτος γάμος, δεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ότι. Ότι έτρεξαν, ας πούμε, να δηλώσουν. Αυτό δηλώνει για μένα ότι το αίτημα ήταν επειδή υπήρχαν υπαρκτά προβλήματα και όχι. Να είχαμε να το να λέγαμε για κάποιους άλλους λόγους. Σίγουρα θα λύσει πολλά, πολλά ανοιχτά ζητήματα. Και δεν είναι ότι όσοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ομοφυλόφιλοι. Θέλουν ντε και ντε να παντρευτούν. Ναι, καλέ, θέλουν ντε και ντε να υιοθετήσουν παιδιά. Ούτε αυτό σημαίνει. Σωστό. Δείχνει κάτι. Όπως επίσης ότι για κάποια ζευγάρια είναι και σημαντικό, Φέη. Όσοι θέλουν μπορούν και να το κάνουν. Αυτό. Αλλά είναι και σημαντικό για κάποια ζευγάρια να το κάνουν. Είναι δηλαδή ειδικά και όλες το ζευγάρι που είχαμε φιλοξενήσει και όλο τον κύριο Γαβριλιάδη. Θυμάμαι ότι ήταν κάτι το οποίο το ήθελε αρκετά. Και όχι μόνο για πρώτη φορά. Επειδή είχε γίνει τόσο δώρο και το έχουμε όλοι πολύ συζητήσει τόσο πολύ.